Καλησπέρα. Είμαστε κοντά σας και θα είμαστε κοντά σας για να σας ενημερώνουμε για όλα τα θέματα υγείας που σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Βεβαίως και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό, όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τη θεωρούμε δεδομένη. Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε τα πάντα, ή τουλάχιστον ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να σας έχουμε κοντά μας υγιείς αλλά και ενημερωμένους. Το θέμα τώρα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα αφορά μια αρκετά δύσκολη περίοδο στη ζωή των γυναικών. Είναι η περίοδος εκείνη της εμμηνόπαυσης, με πολλές αλλαγές που φέρνει στο σώμα της και την ψυχολογία της βεβαίως. Και χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ φροντίδα. Κοντά μας όμως για να τα συζητήσουμε όλα αυτά βεβαίως είναι ο κύριος Ευάγγελος Κικόντες. Βεβαίως. Βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χειρουργός με ευθείας γυναικολόγος. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε εδώ μαζί μου. Και έχετε έτσι αυτό το μαγικό τρόπο, τα λέτε τόσο ωραία και θέλω να βοηθήσουμε πραγματικά τις... Πρέπει, το γνωρίζω αυτό, ότι θα βοηθήσετε πάρα πολύ τις γυναίκες με αυτά που θα πείτε. Είναι τώρα μία δύσκολη περίοδος, γιατί γιατρέ, μετά από 40 χρόνια περίπου είναι γονιμότητας νομίζω, η γυναίκα περνάει σε μία μη παραγωγική... Δύσκολη φάση. Μη παραγωγική ηλικία. Αυτή η περίοδος πότε ξεκινά? Ξεκινά κανονικά η περίοδος, η εμμηναρχή, δηλαδή πότε ξεκινάει η περίοδος της γυναίκας, είναι στα 11 χρόνια. Ναι. Και ξεκινάει η περίοδος της κλιμακτηρίου συνήθως στα 45-47, αλλά πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο περίοδο. Γιατί... Εγώ γιατί νόμιζα 52-53 κάπου και έχει κατέβει το... Κάτω από 46 είναι πρόωρη εμμηνόπαυση. Αν έχουμε παύση των εμμήνων κάτω από 46 ετών, είναι πρόωρη εμμηνόπαυση και έχει πολλούς κινδύνους για έμφραγμα και εγκεφαλικά και τέτοια. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος για πολλές παθήσεις. Θέλω να πούμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία, εκείνα δηλαδή που θα κάνουν μια γυναίκα να καταλάβει ότι έχει αρχίσει να μπαίνει σε αυτή την δύσκολη περίοδο της εμμηνόπαυσης. Πτώση της λίπητο, έστω και μικρή. Θα μπορούμε να έχουμε ανομαλίες στην περίοδο, μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερο αίμα, μπορεί να έχουμε πόνο ο οποίος αρχίζει να υπάρχει ενώ δεν υπήρχε. Μπορεί να έχουμε μερικές εξάψεις, αν και οι εξάψεις έρχονται μετά που είναι προχωρημένη η κατάσταση. Ναι. Επίσης, διάβασα, λέει ότι γίνεται συντομότερη περίοδος, δηλαδή μπορεί να έχει λιγότερες... Μπορεί να γίνει συντομότερη, μπορεί να γίνει μακρύτερη, μπορεί να έχουμε τις λεγόμενες... Αλλαγές δηλαδή. Βεβαίως. Αιμορραγίες, δυσλειτουργικές αιμορραγίες της κλιμακτηρίου. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος και πόσες αλλαγές πρέπει να φέρνει στο σώμα της γυναίκας. Τώρα αυτό που μου είπατε ότι πέφτει η λίμπιντο, εντάξει, είναι κάτι πολύ άσχημο μπορεί να συμβεί. Χωρίζουν ζευγάρια από αυτό. Χωρίζουν και ζευγάρια από αυτό. Έχουν πει οι γυναίκες τους, συζύγους τους, πάρα πολλές γυναίκες τους έχουν πει, εντάξει, δεν πειράζει, βρες άλλη. Καταλαβαίνω όπως το λέτε. Επίσης βρήκα γιατρέ ότι υπάρχει με πιθανότητα να έχουμε υπόδεινες σεξουαλικές επαφές, ξηρότητα στον κόλπο. Ναι. Τι άλλες αλλαγές συμβαίνουν? Η ίδια ξηρότητα στον κόλπο. Το δέρμα χαλάει και το δέρμα. Χαλάει το δέρμα, δεν μπορούμε να δυνατήσουμε, δεν τρώει η γυναίκα και παχαίνει. Προβλήματα δηλαδή μεταβολισμού και αυτή. Νευρικότητα, υπνία, ορολιμώξεις, πάρα πολλά. Τι μου λέτε γενικά, τώρα. Γενικά είναι η αρχή του γύρατος, όπως υπάρχει και η ανδρόπαυση στον άνδρα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας έρμεο στο έλεος της φύσης όπως μας έχει φτιάξει. Θα πρέπει να βοηθάμε και εμείς λίγο τη φύση να μην μπαίνουμε στην ανδρόπαυση ή στην εμμηνόπαυση εύκολα, μην του κάνουμε τη χάρη. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να γίνονται πράγματα για να βοηθηθούν αυτές οι γυναίκες. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα με τόσο σημαντικά προβλήματα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και πρόβλημα μετά στη ψυχολογία της γυναίκας. Δηλαδή, πέφτει εντελώς η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία της και δημιουργούνται. Αυτοκτονή. Έχουμε και καταθλίψεις και τέτοιες. Βεβαίως. Πολύ κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι γνωστό πλέον ότι εάν δεν υπήρχε πριν την εμμηνόπαυση, μπορεί να ξεκινήσει με την εμμηνόπαυση. Mm-hmm. Και εάν υπήρχε πριν από την εμμηνόπαυση, θα χειροτερέψει την εμμηνόπαυση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς εσείς τα ξέρετε αυτά καλύτερα, mm-hmm. Μπορείτε να βοηθήσετε όλες αυτές τις γυναίκες. Τι πρέπει να γίνει? Και πριν μου απαντήσετε, θέλω να ρωτήσω λόγω για τις ορμονικές θεραπείες. Είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει. Ναι. Κρύβουνε κινδύνους ή δεν κρύβουνε? Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος πέραν της καρκινογένεσης είναι ότι χαλάει ο μηχανισμός του άξονα υπόφυσης υποθαλάμου υπόφυσης οθικών. Mm-hmm. Δηλαδή, θα σας το πω πολύ απλά. Εάν εγώ κάνω στον εαυτό μου ενέσεις τεστοστερόνης και
κάποια στιγμή, και το συνεχίσω αυτό για κάποιο διάστημα, κάποια στιγμή όταν σταματήσω τις ενέσεις τεστοστερώνης, θα έχω λιγότερη τεστοστερώνη από ό,τι είχα πριν αρχίσω τις ενέσεις. Α, έτσι συμβαίνει. Ναι, γιατί, τα γεννητικά όργανα και του άνδρα και της γυναίκας αποκοιμίζονται. Δηλαδή, λένε ότι εντάξει, εφόσον έχω τεστοστερόνη, εφόσον έχω εστραδιόλ, δεν χρειάζεται να εκρίνω. Έχω ένα βίντεο σε αυτό που λέει «Τορμονική ισορροπία» στο YouTube και αναλύω το μηχανισμό της αρνητικής επανατροφοδότησης που παίζει ρόλο σε αυτά. Κατάλαβα. Θέλω να περάσουμε στο τι πρέπει να γίνεται. Ναι. Μου είπατε πριν ξεκινήσουμε κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον, ο λόγος σε εσάς, γιατρέ. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Το ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποια φυτικά προκειμένου να τονώσουμε την οθήκη, η ίδια η οθήκη να παράγει τις δικές της ορμόνες καλύτερα. Ναι. Είναι δηλαδή, κάνουμε ένα lifting στην οθήκη με φυτικά. Ναι. Αυτό είναι πολύ θεμητό και πολύ βατό και δεν υπάρχει λόγος καμία γυναίκα να μην το να κάνει. Να μην το κάνει, βέβαια. Για τον απλούστατο λόγο ότι βοηθάει. Από εκεί και πέρα, ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι με τη μελατονίνη. Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη η οποία βγαίνει από τον εγκέφαλο, όπως βγαίνουν οι περισσότερες ορμόνες, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεκινήσει ο ύπνος. Η μελατονίνη ελαττώνεται κατά την εμεινόπαυση. Ναι. Γι' αυτό οι γυναίκες κάνουν αϋπνίες κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης. Έχουν και προβλήματα με αϋπνίες. Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν λοιπόν δώσουμε μελατονίνη, μπορούμε να βοηθήσουμε και την παραγωγή και των άλλων ορμονών. Αυτό είναι κάτι καινούριο και είναι κάτι που πρέπει να γίνεται μόνο από γιατρό. Ναι. Γιατί τώρα τελευταία πολλές γυναίκες πηγαίνουν στα λεγόμενα υγιεινάδικα, στα σούπερ μάρκετ, τώρα σε λίγο θα έχουμε και τα συμπληρώματα διατροφής και λένε δώσω μελατονίνη. Δεν είναι έτσι. Η μελατονίνη θέλει ρύθμιση γιατί μπορεί να κάνει η αναστολή του άξονα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και να το τονίζουμε ότι πρέπει οι γυναίκες να πηγαίνουν στον ειδικό γιατρό και να συμβουλεύονται, να ακολουθούν αυτά που τους λέει ο γιατρός τους. Κάνουμε πρώτα μέτρηση μελατονίνης, βλέπουμε πόση μελατονίνη υπάρχει και από εκεί και πέρα ξεκινάμε με μικρό ποσό και παρακολουθούμε οι ίδιοι οι γιατροί τη γυναίκα και τις αυξάνουμε ανάλογα και τις μειώνουμε ανάλογα. Πείτε μου τώρα για την αναζωογόνηση που μου είπατε νωρίτερα. Το τρίτο είναι το πολύ γνωστό στο εξωτερικό PRP. Ναι. Το PRP. Να το μάθουμε και εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα. Για πείτε μου. Το οποίο PRP στην Ελλάδα γίνεται, μάλιστα μου είπε μία ασθενής μου πριν από μερικές μέρες ότι έκανε στον οδοντίατρο. Εγώ ήξερα το PRP που γίνεται στο γόνατο για να βοηθήσουμε να πολλαπλασιαστεί ο χόνδρος, να φτιάξει ο χόνδρος στο γόνατο. Γίνεται όμως και για να βελτιωθούν και τα ούλα, αλλά γίνεται και στην γυναικολογία, όπου βελτιώνει την γονιμότητα, βελτιώνει την λίπιντο, βελτιώνει την έκρηξη των ορμονών, βελτιώνει την εμφάνιση της γυναίκας, βελτιώνει την αίσθηση της χαράς, την αίσθηση απόλαυσης και την παραγωγή των ορμονών από την οθήκη. Και αν συνδυάσουμε, και τελειώνω εδώ, αν συνδυάσουμε την PRP μαζί με τα φυτικά, έχουμε το ακόμα καλύτερο πιο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό τώρα πότε θα πρέπει να ξεκινήσει? Πρέπει να ξεκινήσουν αυτές οι θεραπείες, ας πούμε, μόλις μια γυναίκα βλέπει τα πρώτα σημάδια ή μετά, ας πούμε, από την ηλικία των 45 πρέπει μια γυναίκα να ξεκινήσει να τα κάνει όλα αυτά? Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Η μελατονίνη, αυτό που συμβαίνει με τη μελατονίνη είναι ότι πέφτει, αρχίζει να πέφτει από την εφηβεία και μετά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε τη μελατονίνη ώστε να δούμε συντομότερα. Τώρα, οι ορμόνες, όχι, τις αποφεύγουμε. Τα φυτικά τα οποία δίνουμε για να βελτιώσουμε την οθήκη, όσο πιο νέα είναι η οθήκη, τόσο πιο καλό θα κάνουμε. Ναι. Άρα όλες αυτές οι θεραπείες πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Εκτός από την PRP, η οποία PRP μπορεί να ξεκινήσει πάνω από 30 ετών στη γυναίκα. Άρα καταλαβαίνω δηλαδή, μάλλον αυτό που μου λέτε είναι ότι με αυτές τις θεραπείες μια γυναίκα μπορεί να αποφύγει όλα αυτά τα δυσάρεστα συμπτώματα που προαναφέραμε, που συνοδεύουν την περίοδο αυτή της εμεινόπαυσης. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο καιρός έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχει λόγος, εφόσον μπορούμε στο δωμάτιό μας να έχουμε ένα ρολόι quartz, το οποίο να μας ξυπνάει και με μουσική, να έχουμε αυτό το ρολόι το παλιό που κάνει κλικ-κλακ και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Τα λέτε ωραία και περιγραφικά, μου αρέσει. Λοιπόν, δεν είναι, πρώτη φορά τώρα με εμπνέεται, γι' αυτό σας είπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνουμε με τη μανιβέλα από τη στιγμή που στην εποχή μας μπορούμε να υποφεληθούμε θετικά σε όλα αυτά τα οποία προσφέρει η επιστήμη. Για ποιο λόγο να μείνουμε στο παλιό? Λένε, άστο λέει, είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό, είναι φυσικό.
Είναι η φύση, μέσα στη φύση είναι και ο θάνατος, είναι και η μηνόπαυση. Είναι φυσικό. Δεν είναι φυσιολογικό όμως. Δεν είναι φυσιολογικό να πονάμε και δεν είναι φυσιολογικό να ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ. Δυστυχώς, όλες οι γυναίκες περνάνε σε αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει καμία που θα την αποφύγει. Να μου πείτε. Ξέρετε τι άλλο δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να γερνάμε και να βάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας στο περιθώριο. Ναι. Γιατί δεν μας κοιτάνε μετά. Mm-hmm. Όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά τα είπατε τόσο ωραία και τόσο κατανοητά. Και πρέπει να προσθέσω κλείνοντας ότι. Εντάξει, οι γυναίκες πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνουν όλα αυτά. Να τονίσουμε ότι πρέπει να έχουν και πολύ αγάπη για τρέ και υποστήριξη ψυχολογική από το κοντινό τους περιβάλλον για να περάσουν όσο γίνεται πιο ανώδυνα, αν γίνεται αυτό, αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έχουμε εξελίξει λοιπόν, όπως είπατε, έχουμε καινούργια πράγματα που πρέπει οι γυναίκες, και ευχαριστούμε που μας τα είπατε, όλες μας αφορά το θέμα αυτό της εμμηνόπαυσης. Να ευχαριστήσω για μια άλλη φορά, για μια ακόμη φορά που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ θερμά και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εννοείται. Να είστε καλά.